Νομίζω ότι είναι λογικό συνέστημα η ανησυχία που έχει ο κόσμος. Δεν είναι λογικός ο πανικός, εάν και όποτε υπάρχει ή υπάρξει. Ανησυχούμε φυσικά στο βαθμό που ανησυχούν και οι επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν το φαινόμενο, την εξέλιξη αυτής της επιδημίας και στη χώρα μας. Η ανησυχία προκύπτει και από το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει το εμβόλιο. Αλλά νομίζουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ανησυχίας προέρχεται και από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα υγείας της χώρας μας. Μια κατάσταση στην οποία και με αφορμή αυτήν την εκδήλωση του ιού και της διασποράς, νομίζω ότι αποκαλύφθηκαν αρκετά τρωτά του σημεία, οι ελλείψεις σε προσωπικό, οι ελλείψεις σε μέσα, η στοιχειώδης πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα έπρεπε να λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Τα έχουμε περιγράψει σε σχετική ανακοίνωση του κόμματός μας πριν από λίγες μέρες. Σας καλύπτουν τα μέτρα για την οικονομία και τη στήριξη όσων πλήττονται από τον κορονοϊό που πήρε η κυβέρνηση αυτή την περίοδο? Όχι, ασφαλώς και όχι. Ποια ήταν η δική σας πρόταση? Έχουμε μιλήσει πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε καταθέσει μάλιστα και ερώτηση, κυρία Παπαλουκά, σε σχέση με τις συνέπειες που θα έχει η εξέλιξη αυτής της επιδημίας στους ίδιους τους εργαζόμενους. Ήδη έχουμε εργαζόμενους σε αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίοι τίθενται σε μια, να μην πω σε καραντίνα, εν πάση περιπτώσει σε μια ιδιότυπη αργία στο σπίτι. Σε ένα καθεστώς απομάκρυνση από την εργασία. Είτε απομάκρυνση από την εργασία τους, είτε επειδή θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι, γιατί τα παιδιά τους στο σχολείο που πήγαιναν δεν μπορούν πια, έχουν κλείσει αυτά τα σχολεία. Για μια σειρά λόγους λοιπόν, οι εργαζόμενοι, χωρίς να το επιθυμούν, τίθενται εκτός εργασίας. Εμείς θέλουμε να καλυφθεί ο μισθός όλων αυτών των ανθρώπων, το μεροκάματο, να μην χάνουν και τα μεροκάματά τους, δεν ευθύνονται σε τίποτα γι' αυτό και φυσικά να μην χάνονται και οι μέρες της κανονικής τους άδειας, γιατί έχουμε ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες προβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία αφαίρεσης άδειας. Έχουμε καλέσει την κυβέρνηση να πάρει θέση και να μεριμνήσει για αυτό το θέμα. Πέρα των θέσεων των οποίων ήδη έχουν πάρει. Ναι, πρέπει. Εμείς επιμένουμε να βάζουμε το ζήτημα των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή. Θεωρούμε ότι τα αιτήματά τους και οι ανάγκες τους θα είναι. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινάνε τα μέτρα σε ό,τι αφορά την οικονομία και την κοινωνία. Πάντως, σε πρώτη φάση, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, κύριε Παπαλουκά, προέχει η αντιμετώπιση, η κοινωνικο-ιατρική αντιμετώπιση του ζητήματος, η οποία προκαλεί βεβαίως, η ιατρική εκδήλωση του ζητήματος προκαλεί και τις συνέπειες στην οικονομία και στην κοινωνία. Προέχει δηλαδή να περιοριστεί στο βαθμό που είναι αυτό δυνατό, να μην έχουμε έξαρση και όξυνση της κατάστασης και γι' αυτό θα επαναλάβω και πάλι ότι χρειάζεται ένα δυνατό, ένα ρωμαλαίο, ένα πλήρως στελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις. Θα πρέπει δηλαδή, κύριε Παπαλουκά, οι 150 μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν αλλά είναι κλειστές επειδή δεν υπάρχει το προσωπικό, το αναγκαίο προσωπικό, θα πρέπει άμεσα να λειτουργήσουν. Ξεκινήσουν οι προκηρύξεις. Έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Για να προλάβουμε και όλα τα. Το γραφειοκρατικό σύστημα θέλει fast track διαδικασίες. Εντάξει, γιατί αλλιώς θα δεν περάσουμε. Είναι το ζήτημα. Το ζήτημα δεν είναι το γραφειοκρατικό. Το ζήτημα είναι καθαρά οικονομικό. Το όλα τα προηγούμενα, μας, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όλα, δεν είναι η τωρινή κατάσταση. Όχι, αυτό που ζούμε τώρα είναι. Αλλά τώρα είναι λυμνήσεις και καταποντισμοί. Τώρα απλώς εκδηλώνεται η γύμνια ενός ολόκληρου συστήματος υγείας και θα πρέπει άμεσα να ληφθούν το ταχύτερο δυνατόν μέτρα έτσι ώστε να προληφθούν και οι υπόλοιπες συνέπειες από αυτό το γεγονός. Να είναι όμως προσλήψεις για μόνιμο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και όχι για δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις όπως ήταν αυτό το προσωπικό που προσλήφθηκε τώρα για την αντιμετώπιση. Εμείς, κυρία Παπαλουκά, κατανοούμε το άγχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας να εμφανίσει επιτυχίες σε ένα ζήτημα όπως είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό, για το οποίο εισέπραξε πριν από λίγες μέρες την κατακραυγή των νησιωτών μέσα από τις κινητοποιήσεις τους, μη διστάζοντας μάλιστα να χρησιμοποιήσει και βία απροκάλυπτη. Κατανοούμε λοιπόν αυτή την ανάγκη. Σε ποιο περιστατικό αναφέρομαι, αναφέρομαι στην καταστολή την οποία εκδήλωσε η κυβέρνηση στην Μυτιλίνη και στην Χίο απέναντι στις λαϊκές κινητοποιήσεις, οι οποίες κινητοποιήσεις ζητούσαν το κλείσιμο όλων των δομών και των ανοιχτών
και των κλειστών. Αυτή ήταν η απέτηση ζητούσαν του λαού. Ζητούσαν να κλείσουν και να φύγουν όλοι. Ζητούσαν να κλείσουν και να, όπως ζητάμε και εμείς, ζητά και το και κόμμα μας. Και θα σας πω βεβαίως και θα σας πω ολοκληρωμένη την πρότασή μας. Να πάνε εκεί που θέλουν. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκλωβισμένοι. Μπορούν να πάνε εκεί που θέλουν όμως. Βεβαίως και μπορούν. Βεβαίως και μπορούν, εάν το ζητήσει η χώρα μας. Η χώρα μας όμως όχι μόνο δεν το έχει ζητήσει, αλλά έχει υπογράψει και τη συμφωνία εκείνη, η προηγούμενη κυβέρνηση, την οποία τηρεί η σημερινή, σύμφωνα με την οποία συμφωνία οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα εγκλωβίζονται στα νησιά όπου βγαίνουν. Και αυτά τα νησιά είναι η Μυτιλίνη, η Χίος, η Λέρος, η Κος και η Σάμος. Αυτό το έχει υπογράψει η χώρα μας. Εάν λοιπόν αυτό, εάν δεν το καταγγείλει η χώρα μας, εάν δεν ζητήσει την κατάργηση των συνθηκών του Δουβλίνου, εάν δεν απαιτήσει την μετακίνηση, μεταφορά αυτών των προσφύγων στις χώρες προορισμού τους, το πρόβλημα θα είναι εδώ. Δεν ξέρω τώρα, θα αυξομειώνεται ενδεχομένως η έντασή του, θα αυξάνεται ή θα εντείνεται, ανάλογα και με τις επιθυμίες και την τακτική της Τουρκίας και συγκεκριμένα του Προέδρου της, του Ερντογάν, ο οποίος χρησιμοποιεί αδίστακτα και με έναν άθλιο τρόπο πραγματικά αυτούς τους δυστυχισμένους, κυνηγημένους, ξεριζωμένους ανθρώπους. Αλλά το πρόβλημα θα είναι εδώ. Πριν από λίγο γράφατε στο τρέιλερ για το Δίλιον πρόβλημα. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι κάτι που θα τελειώσει. Και φυσικά, εάν θέλει κάποιος να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, όλοι ξέρουμε ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίζει στη ρίζα του. Όσο θα υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες και οι αιτίες που θα παράγουν και θα αναπαράγουν και θα δημιουργούν προσφυγιά και μετανάστευση, νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό θα παραμένει. Εν πάση περιπτώσει, και τέτοιες βέβαια συνθήκες και αιτίες είναι οι πόλεμοι, είναι οι επεμβάσεις όλων αυτών στους οποίους εμείς εναποθέτουμε και τη λύση αυτού του προβλήματος, αν είναι δυνατόν αυτοί που το δημιουργούν να το λύσουν, για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα είναι η πίσω αυλή της. Και μάλιστα ορισμένα μέρη της χώρας, όπου θα πρέπει να συγκεντρώνονται αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι, ενδεχομένως και με μερικά εκατομμύρια, 600-700 πόσα είναι, το πρόβλημα έχει πρακτική λύση, κυρία Παπαλούκα. Πάρα πολύ συγκεκριμένη, την έχουμε πει επανειλημμένα και την έχουμε αναπτύξει τον τελευταίο καιρό. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς φορείς, να αναλάβουν στις χώρες και στα μέρη όπου είναι τώρα οι πρόσφυγες, έξω από την Αδριανούπολη, εκεί απ' έξω, έξω από το Ιντλίπ, την καταγραφή τους, τη διαδικασία των αιτήσεων ασύλου και μετά αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν στις χώρες προορισμού τους. Αυτό πρέπει να ζητήσει η χώρα μας, με αυτό το αίτημα θα πρέπει να πάει, γιατί οτιδήποτε άλλο θα διαιωνίζει το πρόβλημα το οποίο ζούμε.